ταξίδι μας στον ήχο συνεχίζεται και σε αυτή τη στάση θα συναντήσουμε ένα προϊόν μιας εταιρείας που γνωρίζει τον ήχο και την επικοινωνία πολύ καλά. Είμαι ο Σάξης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxolics και αυτό είναι το Plantronics Rig Gaming Headset, το οποίο έρχεται με έναν μίξερ που αναλαμβάνει όλη σας την επικοινωνία. Η Plantronics είναι πασίγνωστη και από τους πρωτοπόρους όσον αφορά τα Bluetooth headsets, έχει εισβάλει σε όλους τους οργανισμούς και τις εταιρείες που ασχολούνται με την επικοινωνία, αλλά τελευταία έχει κάνει τα πρώτα της πετυχημένα βήματα στο gaming. Ένα από αυτά τα βήματα έγιναν με το Rig. Το Rig έρχεται σε μια εξαιρετικά premium συσκευασία με minimal σχεδιασμό και αξιοπρεπές πακετάρισμα. Προχωρώντας το unboxing, εντός της συσκευασίας αγοράς βρίσκω ένα γρήγορο οδηγό με πληροφορίες ως προς τις διάφορες χρήσεις του Rig, ένα σημείωμα εγγύησης, έναν adapter που μετατρέπει απλό audio jack 3,5 χιλιοστών σε RCA, ένα καλώδιο με απλό audio jack και inline μικρόφωνο για το οποίο υπάρχει και controller για την κλίση αλλά και τη σίγαση του μικροφόνου, ένα 2,5 χιλιοστών audio jack για τη χρήση με το controller του Xbox 360, ένα αποσπόμενο boom μικρόφωνο που θα σας δείξω σε πολύ λίγο περισσότερα, ομίκτες που επίσης θα σας δείξω περισσότερα στην πορεία του βίντεο και φυσικά τα ακουστικά. Αρχικά πρέπει να πω πως δηλώνει ενθουσιασμένο από το σχεδιασμό και την ποιότητα κατασκευής. Από τα πλαστικά μέρη μέχρι και τα σημεία που έχει τοποθετηθεί ύφασμα, τα ακουστικά φανερώνουν ότι προέρχονται από αριστοκρατική οικογένεια. Το headband καλύπτεται από ένα αντιϊδρωτικό υλικό, ενώ αν και το περίμενα, δεν υπάρχει μαξιλάρι στο μέρος που έρχεται σε επαφή με το κεφάλι. Αρχικά παραξενεύτηκα λιγάκι, μιας και πίστευα πως θα με ενοχλεί, αλλά το βάρος είναι τόσο χαμηλό και γενικά η χρήση τους είναι εξαιρετικά άνετη και ξεκούραστη, που δεν είχα πρόβλημα στην πορεία. Το ίδιο ή παρόμοιο υλικό έχει χρησιμοποιηθεί και στα μαξιλάρια των δύο ηχείων, τα οποία είναι πλούσια σε επένδυση, χωρίς όμως να το παρακάνουν. Το σίγουρο είναι ότι προσφέρουν καλή απομόνωση του περιβάλλοντα ήχου. Η προσαρμογή στα διάφορα μεγέθη κεφαλής πραγματοποιείται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά πρέπει να δώσω τα εύσημά μου στους σχεδιαστές για τα funky σύμβολα που χρησιμοποίησαν. Απίθανο touch πραγματικά. Επιπροσθέτως, τα ηχεία έχουν μπόλικη και ελευθερία κινήσεων τόσο προς το πάνω κάτω, όσο και προς το μέσα έξω της υπόθεσης. Πριν περάσω σε λεπτομέρειες ως προς τη χρήση τους, πρέπει να πω πως τα Rig υποστηρίζονται σχεδόν από τα πάντα. PlayStation 4, PlayStation 3, PS Vita, Xbox 360, PC, tablets, smartphones, laptops και γενικά οτιδήποτε ενσωματώνει audio jack, RCA και optical θύρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο μίκτη των Rig. Με απλά και κατανοητά λόγια, ο μίκτης μπορεί να φέρει στα Rig ήχο από δύο συσκευές αναπαραγωγής, να μιξάρει τον ήχο, ενώ μπορεί να διαχωρίζει και τη λειτουργία μικροφώνου μεταξύ των δύο συσκευών. Ως εταιρεία που ρίχνει βάρος στην επικοινωνία, η Plantronics προωθεί τη χρήση του μίκτη με το smartphones και τις κλήσεις που δέχεστε ή πραγματοποιείτε με αυτό. Αλλά γενικά ο μίκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιασδήποτε συσκευές αναπαραγωγής. Παρόλο που στο σύνολό του δεν καταλαμβάνει χώρο, έχει αρκετό βάρος ώστε να μην κινείται εύκολα όταν το χρησιμοποιούμε. Στην εξωτερική πλευρά υπάρχει το Master Volume Control, ενώ στο κέντρο υπάρχει ένας διακόπτης που διαχωρίζει τη χρήση του μικροφώνου. Λιγάκι πιο έξω βρίσκω τους δύο sliders που καθορίζουν την ένταση του ήχου των δύο συνδεδεμένων συσκευών, καθώς και τα πλήκτρα τερματισμού της κλήσης, της σίγασης του μικροφώνου και των τριών ειδών equalizer για τον μπάσο. Επίσης, στο μπροστά μέρος υπάρχουν οι υποδοχές για τα audio jack των 3,5 και 2,5 χιλιοστών, ενώ στο πίσω μέρος δεν πρέπει να ξεχάσω να σας δείξω και τη θύρα για την οπτική ίνα. Για να κάνω τα πράγματα πιο λιανά, μιας και μπορεί να έχετε μπερδευτεί. Πρώτα απ' όλα, ο μίκτης δεν είναι απαραίτητος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Rig όπως χρησιμοποιούνται τα απλά ακουστικά και μάλιστα είτε με το boom μικρόφωνο για τα παιχνίδια είτε με το inline μικρόφωνο. Η τοποθέτηση είτε του ενός είτε του άλλου μικροφώνου γίνεται πάρα πολύ απλά, ενώ σφραγίζουν σχετικά καλά στα ακουστικά. Αν όμως θέλετε να κάνετε ένα βήμα παραπέρα, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το μίκτη. Η διαδικασία είναι απλή. Ο μίκτης τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω καλωδίου USB. Το συνδέεται στη βασική συσκευή αναπαραγωγής, π.χ. PlayStation 4. Έπειτα συνδέεται το δεύτερο audio jack καλώδιο που έρχεται από το πίσω μέρος του μίκτη στη δεύτερη συσκευή αναπαραγωγής, π.χ. το smartphone. Τέλος συνδέεται στο μπροστά μέρος του μίκτη τα ακουστικά. Αυτό ήταν. Πλέον μπορείτε να ακούσετε μουσική από το smartphone, ταυτόχρονα να ακούτε το παιχνίδι τους φίλους σας από το PlayStation 4, ενώ αν προκύψει κάποια κλίση, χαμηλώνετε τον ήχο του παιχνιδιού από τον αριστερό slider, γυρίζετε το διακόπτη του μικροφώνου προς το τηλέφωνο και μιλάτε με αυτόν που βρίσκεται στο άλλο μέρος της γραμμής, χωρίς φυσικά να σας ακούν οι φίλοι σας από το PlayStation 4. Δεν ξέρω το κατά πόσο χρειάζομαι αυτή τη λειτουργία για τις κλίσεις μου, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ακούω μουσική από το κινητό την ώρα που παίζω κάποιο video game. Προσοχή, video game χωρίς ιδιαίτερο story. Τα ηχεία των Rig στο εσωτερικό τους κρύβουν δύο μαγνήτες νεοδημίου 40 χιλιοστών, οι οποίοι έχουν απόκριση συχνότητας από 20 έως 20.000 Hz. Το μικρόφωνο από την πλευρά του έχει απόκριση συχνότητας από 100 έως 10.000 Hz. Και μιας και το έφερε η κουβέντα, να πω πως το μικρόφωνο τόσο στις gaming συνομιλίες μου όσο και στις κλήσεις απέδιδε αξιοπρεπέστατα. Ωραία όλα αυτά, αλλά αξίζουν ως ακουστικά, θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος. Και εδώ είναι που η Plantronics με εξέπληξε. Πίστευα ότι δίνοντας βάρος στα της επικοινωνίας, όπως κάνει εδώ και πολύ καιρό, θα γινόντουσαν εκπτώσεις στην ποιότητα του ήχου. Και όμως, αυτό που άκουσα όχι μόνο με διέψευσε, αλλά με ενθουσίασε παράλληλα.
Ο ήχος που παράγουν τα ρίγκ είναι εκπληκτικός, με δυνατά καθαρά μπάσα και κρυστάλλινες μεσαίες και υψηλές συχνότητες. Έχουν αυτό που εγώ αποκαλώ γλυκό και ξεκούραστο ήχο και σε συνάρτηση με το πόσο βολικά τα βρήκα στο κεφάλι μου, μπορώ με ευκολία να πω ότι η εμπειρία μου με τα ρίγκ μόνο πολύ καλή μπορεί να χαρακτηριστεί. Το μοναδικό που με ζορίζει λιγάκι είναι τα πολλά καλώδια όταν χρησιμοποιώ το μίχτη, αλλά νομίζω πως κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο. Plantronics Rig Gaming Headset έρχεται μαζί με το μίχτη στην τιμή των 139 ευρώ, αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο τα Rig θα πωλούνται στα ελληνικά καταστήματα σε προσφορά στην τιμή των 119 ευρώ. Εσάς πώς σας φαίνονται τα ακουστικά της Plantronics? Πείτε μου την άποψή σας στα σχόλια. Επίσης μην ξεχνάτε πως το unboxholics.com έχει αναβαθμιστεί από όλες τις απόψεις και εκεί μέσα θα βρείτε ειδήσεις και αφιερώματα για την gaming και tech βιομηχανία, reviews βιντεοπαιχνιδιών, άρθρα, οδηγούς αγορών και φυσικά μια ζεστή, ζωντανή κοινότητα στο ανοιχτό και φιλόξενο φόρουμ μας. Αυτά από εμένα, να περνάτε καλά και να αγαπάτε τη σωστή πλευρά της τεχνολογίας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.